Είσαι μισός Αμερικανός και μισός Έλληνας. Ναι, είμαι μισός Αμερικανός από του πατέρα μου την πλευρά, που γεννήθηκε στο Νιου Μέξικο της Αμερικής και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, στο LA, και η μητέρα μου είναι βορειολαδίτισσα από τη Θράκη. Ένας άνθρωπος για να δει διαφορά στο σώμα του όσο αφορά τη γυμναστική, πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεται? Παίξε ένα παιχνίδι με το σώμα σου. Μέχρι πού θα το πάω σήμερα, μέχρι πού αντέχω? Είναι ένα μυστικό το οποίο δεν το ξέρουν πάρα πολύ αυτό. Δεν αρκεί μόνο να έρχεσαι να κοπανιέσαι μία ώρα την ημέρα, δύο ώρες την ημέρα. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Πάνω. Είναι σαν να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και με τα ψώνια να κάνεις δικεφάλους. Για να μπορέσω να δυναμώσω τους τένοντες των δαχτυλών μου, θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν φοιτητής, κουβαλούσα για 10-15 λεπτά, που ήταν μια ανηφόρα μέχρι τις εστίες μου, όλα μου τα ψώνια σε ένα δάχτυλο μόνο. Για να δυναμώσω το κάθε δάχτυλο συγκεκριμένα για την αναρρίχηση. Και βοήθησε. Με ό,τι αγαπάω, με ό,τι βάλω σαν στόχο στη ζωή μου, το κυνηγάω. Είτε είναι κάτι με το σώμα μου, είτε είναι μια γυναίκα, είτε είναι πολλά πράγματα γενικότερα. Είμαι πιο πολύ τύπου θα κάνω lockout κάπου και θα πάω εκεί. Σήμερα, τι μπορείς να κάνεις για να με ξεσκουριάζεις εμένα που έχω πολύ καιρό να γυμναστώ? Μάλιστα. Έχω σκεφτεί κάτι πολύ ωραίες ασκήσεις. Δεν θα σε ταλαιπωρήσω πάρα πολύ, αλλά θα το νιώσεις. Έτοιμη? Όχι. Όχι. 3, 2, 1, πάμε. Αμάν! Πόσα κράκ ήταν αυτά? 20, όσο θα κάνουμε, θα ακούς και κράκ. Είσαι αυστηρός στη γυμναστική, δηλαδή με αυτούς που γυμνάζεις? Αν και πολλές φορές νιώθω πως τους αφήνω λίγο λάσκα, οι ίδιοι δεν το νιώθουν καθόλου, ίσως να είναι επειδή έχω πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για τον εαυτό μου. Κάποιος ο οποίος θα με τριγκάρει πολύ σωστά, θα μου πει κάτι σαν βασοστοίχημα πως δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Τώρα θα δεις πόσο θα το κάνω αυτό. Όταν κάποιος λέει «Ναι, πάμε, μπορείς», και όλα αυτά, και τον ενθαρρύνει πάρα πολύ δυνατά και ψυχολογικά, υπάρχει περίπτωση να κλατάρει, να είναι too much για αυτόν. Ενώ εσύ είσαι πιο πολύ τύπου «Τι, μόνο αυτό έχεις? Άντε πάμε κι άλλο ένα. Έλα, πάμε, Κάλλια, δώσ' μου άλλο ένα». Μπράβο!